Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα νέο βίντεο και αυτή τη φορά έχουμε ένα Q&A βίντεο. Σας είπα στο Instagram να μου στείλετε τις ερωτήσεις σας γιατί είχατε πάρα πολλές απορίες. Με ρωτάτε από τη μέρα που μάθατε για την εγκυμοσύνη πάρα πολλά πράγματα και χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι που σας ενδιαφέρει, χαίρομαι που ενδιαφέρεστε και για μένα, για το πώς είμαι καθημερινά και αυτά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το βίντεο θα σας αποκαλύψω και το φίλο γιατί κάναμε μία τελευταία εξέταση λίγο πριν τη ΒΤ επίπεδου, μου είπαν πάλι το ίδιο φίλο, οπότε δεν νομίζω ότι μέχρι τη ΒΤ επίπεδου θα αλλάξει κάτι. Βέβαια αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω εκείνη την ημέρα για να είμαι και 100% σίγουρη, γιατί για κάποιο λόγο φοβάμαι. Μη σας πω είναι έτσι και μετά βγαίνει και σας λέω είναι γιουβέτσι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση, βασικά να σας πω ότι διάλεξα, ήταν σχεδόν οι ίδιες ερωτήσεις, οπότε τις όλα λίγο κάτω τις διάβασα, είδα ποια πράγματα θέλετε να μάθετε περισσότερο και αυτά σας απαντάω. Με ρωτάτε τι φίλο θα προτιμούσα να είναι το παιδί. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Το μόνο που λέω αυτή τη στιγμή είναι να είναι γερό, ό,τι κι αν είναι, και ας μου πούνε στη β' επίπεδου είναι αυτό και μετά να αλλάξει, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να είναι καλά. Πιστεύεις θα αλλάξει η ζωή σου μετά από το παιδί? Είμαι σίγουρη γι' αυτό ότι αλλάζει η ζωή ενός ανθρώπου μετά από παιδί. Τον έρχομαι ο ένας παιδιού. Εδώ έχει αλλάξει τώρα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και την καλύτερη εμπειρία από μια εγκυμοσύνη όπως ο περισσότερος κόσμος που περνάει καλά, που μπορεί να μετακινηθεί, να είναι λειτουργικός, εγώ δεν είμαι. Οπότε πιστεύω ότι σίγουρα θα αλλάξουν όπως έχει αλλάξει και τώρα η καθημερινότητά μου. Πόσους μήνες προσπαθούσατε για μωρό, ήσουν αγχωμένοι? Προσπαθούσαμε γύρω στους 3 μήνες για μωρό, ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη και μέσα στο άγχος μου έπιασα μωρό, να ξέρετε. Δηλαδή αυτά που λένε ότι μην αγχώνεσαι, ότι το άγχος δεν φέρνει μωρό και. Εγώ ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη, μέσα στο άγχος μου έπιασα μωρό, οπότε δεν ξέρω αν αληθεύει και πολύ αυτό το σταμάτα να είσαι αγχωμένη για να μείνεις έγκυος. Έχετε σκεφτεί όνομα? Παιδιά, όχι. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαπτίσαμε, όχι. Ποιος σε συμβουλεύει για το μωρό? Για το μωρό ακόμα δεν με συμβουλεύει, κανείς δεν έχει γεννηθεί, αργότερα σίγουρα η μαμά μου, οι αδερφές μου δεν ξέρω. Προς το παρόν για την εγκυμοσύνη πάρα πολύ η αδερφή μου η Ματίνα που μένει από κάτω και το τι έχει ακούσει αυτούς τους μήνες δεν φαντάζεστε. Ακόμα και με τις εβδομάδες και με τους μήνες που δεν τα πάω καλά, δηλαδή ας πούμε τώρα μπήκα στην 22η εβδομάδα. Σε ποιον μήνα είμαι? Με μπερδεύει πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε έχω την αδερφή μου, γενικότερα την έχω ζαλίσει. Οπότε μέχρι στιγμής η αδερφή μου πάρα πολύ. Θα κάνεις βίντεο με το δωμάτιο του μωρού? Λοιπόν, άλλη μια ερώτηση που ήταν πάρα πολύ συχνή. Έτσι λέμε να κάνουμε ένα βίντεο όταν θα ετοιμάζετε το δωμάτιο. Εδώ θα είναι το δωμάτιο του μωρού. Δεν θα υπάρχει beauty room. Δεν ξέρω πού θα γυρίζω τα βίντεο μετά. Κάπου θα βρεθεί μια γωνίτσα, ένα χώρο. Κάτι τι, σίγουρα. Και λέω σιγά σιγά όταν θα ξεκινήσουμε να το βάφουμε, να βάζουμε τα πετσαρίες, τα επιπλάκια, να γυρίζω σε κάθε αλλαγή ένα κομμάτι και στο τέλος να τα μαζέψω όλα μαζί και να τα κάνω ένα βίντεο. Τι φίλο έχει το μωρό? Ορίστε, ήρθε αυτή η στιγμή. Λοιπόν, το μωράκι μας είναι αγοράκι. Έτσι μου έχουν πει σε όλους τους υπερήχους από την αρχή μέχρι και σήμερα ότι είναι αγοράκι. Δεν νομίζω πως θα αλλάξει στη β' επίπεδου. Βέβαια, σου λένε ότι στη β' επίπεδου μαθαίνεις 100%, τη δείχνει πάρα πολύ καλά. Οπότε γι' αυτό τρομάζω και σκεφτόμουν τόσους μήνες ότι δεν θέλω να σας πω είναι αγόρι και μετά να βγω και να σας πω α, όχι, τελικά είναι κορίτσι και μετά ξανά είναι αγόρι και ξανά κορίτσι. Ξέρετε πως είναι αυτά τα πράγματα. Οπότε, όπως καταλάβατε, τα πουά από πίσω θα φύγουνε. Αυτό το δωμάτιο, εντάξει, μπλε δεν θα το κάνουμε γιατί μπορεί αργότερα να έρθει ένα άλλο μωρό και να είναι κοριτσάκι. Επειδή δεν έχουμε 3 δωμάτια στο σπίτι, έχουμε μόνο 2. Αναγκαστικά θα πρέπει να κοιμούνται μαζί, οπότε θα είναι σε ουδέτερα χρώματα. Θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά. Πόσο καιρό είσαι με τον άντρα σου? Με τον άντρα μου είμαι 3,5 χρόνια. Σε ποιον μήνα είσαι? Έχω μπει στον 6ο μήνα τη εγκυμοσύνη. Και πότε πέρασε ο καιρός, θα με ρωτήσετε, γιατί όλοι αυτό μου λένε πότε μπήκε στον 6ο, πότε πέρασε ο καιρός. Έντε για μένα δεν πέρασε γρήγορα, γιατί δεν είχα εύκολη εγκυμοσύνη για να πω ότι μπορούσα να είμαι λειτουργική, η καθημερινότητά μου ήταν η ίδια, οπότε ο καιρός πέρασε. Δεν μου έχει περάσει, δηλαδή αυτοί οι μήνες απορώ πως τους έχω περάσει και τι έχω ζήσει, η Παναγίτσα μου. Πότε γεννάς? Πρώτο Θεός, τον Γενάρη έχω ημερομηνία.
Εντάξει, δεν ξέρω αν θα έρθει νωρίτερα το μωρό, μπορεί να έρθει και Δεκέμβρη. Ο γιατρός μου έχει πει Γενάρη. Γενάρη, λέω κι εγώ μέχρι στιγμής. Θα γεννήσεις με επισκληρίδιο. Και αν προτιμάς καισαρική ή φυσιολογικό τοκετό. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν το σκέφτομαι καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που δεν με έχει αγχώσει. Μιλάμε πάρα πολλές μανούλες καθημερινά και οι περισσότερες είναι αγχωμένες πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή στο θέμα της γένας. Εγώ δεν έχω αγχωθεί. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ακόμα τα συμπτώματα δεν μου έχουν περάσει το 100%, είμαι σίγουρα πολύ καλύτερα από ό,τι ήμουν. Είχα καταλήξει στο νοσοκομείο. Λογικό, και τώρα με βλέπετε βαμμένη, εντάξει, όχι όπως βαφόμουν παλιά, και χτενισμένη να γυρίζω βίντεο, σίγουρα είμαι καλύτερα, αλλά εγώ το βλέπω σαν σωτηρία, να σας το πω έτσι, την ημέρα του τοκετού, που και εγώ θα ελευθερωθώ και θα φύγουν και τα συμπτώματα, αλλά και επιτέλους θα δούμε το μωρό, οπότε το περιμένω πώς και πώς. Τώρα το πώς θα γεννήσω, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν θέλω να σκέφτομαι θέλω να γεννήσω με φυσιολογικό όπως και να έχει, θέλω να γεννήσω με κεσαρική όπως και να έχει, θέλω να το αφήσω να έρθει όπως είναι να έρθει. Σίγουρα άμα κάνω κεσαρική θα κάνω επισκληρίδιο, για ποιος δεν κάνει αναισθησία θα κάνει κεσαρική, και αν όλα πάνε καλά και πάει τελικά για φυσιολογικό, αν προλάβω να κάνω και επισκληρίδια, εννοείται, δηλαδή είναι η προτεραιότητά μου. Με το που μπω και ανοίξει η πόρτα εκεί στο μευτήριο που θα γεννήσω, θα ζητήσω κατευθείαν επισκληρίδιο. Σίγουρα δεν γίνεται κατευθείαν, αλλά εγώ θα τους το ξεκαθαρίσω από την αρχή για να ξέρουν ότι θέλω, γιατί δεν θέλω να περάσω. Σίγουρα θα περάσω κάποιους πόνους, αλλά θέλω να περάσω όσο το δυνατόν λιγότερους γίνεται. Θέλω να θυμάμαι αυτή την εμπειρία ως κάτι πάρα πολύ ωραίο, και όχι σαν κάτι που ταλαιπωρήθηκα, πόνεσα, έκλαιγα και όλα αυτά. Έχεις ψωνίσει πράγματα για το μωρό? Ακόμη δεν έχω ψωνίσει κάτι. Μου έχουν έρθει κάποια πράγματα, όπως είδατε και στο Instagram, κάποια φορμάκια, κάποια παιχνίδια από την Fisher Price και όλα αυτά. Αλλά εγώ ακόμα όχι, αλλά σιγά σιγά πρέπει να αρχίζω να ρίχνω μια ματιά, να κοιτάζω. Μπήκαμε στον έκτο, θα έρθει ο έθνος, και τότε θα φτάσω στον ένα, τότε θα το καταλάβω, γιατί θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Και εμένα πάντα η περίοδος των Χριστούγεννων μου περνάει πάρα πολύ γρήγορα, αρκεί να είμαι και καλά. Πώς αποκάλυψες τον Κανά και την εγκυμοσύνη? Η αλήθεια είναι ότι ήθελα, όταν έκανα το τεστ ήταν στο σπίτι, γιατί πήγαινε πιο αργά για δουλειά, και το είχα λιώσει στο μυαλό μου. Λέγα ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα θέλω να ετοιμάσω κάτι, είχα σκεφτεί και τι θα ετοιμάσω, αλλά νομίζω ότι το έγραφε στο κουτελό μου. Δηλαδή όταν ξύπνησε και με είδε, μου είπε τι συμβαίνει, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, και οπότε μάλλον έγραφε εδώ είμαι έγκυος. Και μου λέει, έλα πες μου τι συμβαίνει, και έτσι του το αποκάλυψα. Ενώ είχα κάνει άλλα όνειρα και σχέδια, αλλά δεν πειράζει, και πάλι η ίδια χαρά είναι, είτε το πεις έτσι είτε όχι. Θα ήθελες να κάνεις κι άλλο μωρό? Δεν ξέρω ακόμη, ας γεννηθεί αυτό με το καλό και βλέπουμε. Είστε στην ίδια ηλικία με τον Κανάκη? Με τον Κανάκη έχουμε διαφορά 3 χρόνια, είναι 3 χρόνια μεγαλύτερός μου. Πόσα κιλά έχεις πάρει? Ακόμη δεν έχω πάρει κάποια κιλά, ξεκίνησα την εγκυμοσύνη μου στα 67 κιλά. Με τα προβλήματα που είχα πήγα στα 61, τώρα έχω πάει στα 64, έχει αρχίσει και παίρνει και το μωρό, είμαστε τώρα σχεδόν 500 γραμμάρια. Οπότε παίρνει το μωρό, τρώω και εγώ, τρέφομαι σίγουρα πολύ καλύτερα, παίρνω και υγρά πλέον. Οπότε μέχρι στιγμής δεν έχω πάρει κιλά, ελπίζω και εύχομαι να μην πάρω και πάρα πολλά, αλλά δεν με ενδιαφέρει, καλά να είμαστε και ας πάρω, θα προσπαθήσουμε να τα χάσουμε μετά. Πώς είναι ως τώρα η εγκυμοσύνη? Όπως σας είπα και στην αρχή, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα στο δεύτερο τρίμηνο θα σας κάνω ένα βίντεο, με το που κλείσω τον 6ο μήνα και μπω στον 7ο, θα σας κάνω και ένα βίντεο για το δεύτερο τρίμηνο. Σας είχα κάνει ένα για το πρώτο, σας είχα πει την εμπειρία μου, θα σας κάνω και για το δεύτερο. Σίγουρα είμαι καλύτερα, αλλά όχι στο 100% που θα ήθελα να είμαι για να μπορέσω και εγώ να το ευχαριστηθώ. Αλλά όλα εξελίσσονται καλά με το μωρό. Αυτό έχει σημασία, ότι το μωρό είναι πάρα πολύ καλά, και σε έχω εγώ τους πόνους, και σε έχω τις αναγούλες, και σε έχω όλα αυτά. Το μωρό είναι καλά. Πότε γεννήθηκες? Έχω γεννηθεί 17 Νοέμβρη το 89. Είμαι δηλαδή 30 χρονών, θα γίνω τώρα το Νοέμβρη, και είμαι και Σκορπιός. Άσχετο, δεν με ρώτησες, αλλά δεν ξέρω, το πώς γεννήθηκες μου έρχεται. Πες μας για λέιζερ, βαφή μαλλιών και τζέλ στην εγκυμοσύνη. Είμαι ένας άνθρωπος που τα έκανα όλα αυτά. Έκανα και το τζέλ μου, έκανα και τα μαλλιά μου, έκανα και το λέιζερ μου. Πλέον δεν κάνω τίποτα, όπως θα δείτε.
Η ρίζα έχει φτάσει στο πάτωμα, δεν με ενοχλεί όμως, εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Νύχια στα χέρια δεν βάφω, μόνο στο πόδι έχω βάψει 2 φορές. Τώρα εντάξει, αρχίσει και κρυώνει ο καιρός έξω. Σήμερα γίνεται χαμός, φύσε πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν βγεις έξω, νομίζω ότι θα σε πάρει ο αέρας. Τα πόδια τα βάφω, οπότε τα έβαψα 2 φορές. Τώρα θα σταματήσω, θα κάνω απλά πεντικιούρ. Εντάξει, καμιά φορά που τα βλέπω, λέω πώς είναι έτσι, τα νύχια μου άβαφα, αλλά όταν σκέφτομαι το λόγο μου περνάει. Και λέιζερ δεν κάνω, γι' αυτό και η γούνα στα χέρια. Εγώ έκανα λέιζερ, είχα φτάσει σε ένα στάδιο πάρα πολύ καλό, σχεδόν είχαν εξαφανιστεί οι τρίχες, δεν είχα, αλλά με την εγκυμοσύνη και τις ορμόνες έβγαλα πάρα πολλές τρίχες, πράγμα το οποίο δεν μου είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν επηρεάζει σε κάτι το λέιζερ, όπως μου είπε και ο γιατρός. Το μόνο που φοβόμαστε, επειδή έχω κάποιους πόνους, είναι για προώρες σπάσεις και επειδή ο πόνος μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο, δεν το θέλουμε. Οπότε το έχω αφήσει στην άκρη, γιατί είπαμε να είναι καλά το μωρό και ας βγάλω τρίχα και ας γίνω γούνα και ας γίνω ό,τι θέλει. Με ποια κριτήρια επέλεξες γυναικολόγο, γιατί μας είπες ότι είχες, ότι άλλαξες. Δεν είναι ότι άλλαξα γυναικολόγο, είναι ότι ο γυναικολόγος μου βγήκε στη σύνταξη, οπότε δεν μπορούσε, τι δεν του έλεγα, έλα για να ξεκινήσεις σε μένα και μετά πήγες σε σύνταξη. Το πρώτο κριτήριο που διάλεξα γυναικολόγο ήταν να μου συστήσει κάποιος που εμπιστεύομαι, κάποιον γιατρό, έτσι και έγινε μια φίλη της αδερφής μου που γέννησε και είχε πάρα πολύ καλή εμπειρία, μου σύστησε το συγκεκριμένο γυναικολόγο και αποφάσισα να πάω κι εγώ ίδια να τον δω, να δω αν και εμένα μου αρέσει, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή άρεσε στη φίλη μου θα αρέσει και σε μένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και με τον γιατρό ειδικά είναι κάτι πάρα πολύ, είναι πολύ περίεργο, δηλαδή μιλάμε για γιατρό, δεν μιλάμε ότι θα πας σε ένα κομμωτήριο, θα βάψεις τα μαλλιά σου, α, θα βγει ένα αποτυχημένο χρώμα, δεν θα σ' αρέσει τέρμα. Οπότε πρέπει να πας και να κόψεις και εσύ μόνο σου λίγο το γυναικολόγο. Αυτό είναι το κριτήριο, ότι μου τέριαξε. Δηλαδή, στους πρώτους μήνες που πέρναγα άσχημα, που τον έπαιρνα σχεδόν κάθε μέρα τηλέφωνο, που του στέλνα σχεδόν κάθε μέρα μηνύματα, ότι που τον είδα να νευριάζει, ή όταν πηγαίνω στο ιατρείο και τον ρωτώ 1000 πράγματα, ούτε προσπαθεί να με διώξει, ούτε είναι βιαστικός, θα μου λύσει τις απορίες. Αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, και να νιώθεις και μια ασφάλεια, αυτό είναι το καλό. Εμένα ο γυναικολόγος μου κιόλας είναι και νεαρός, είναι λίγο, πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα. Είναι και ο πατέρας του μαζί, ο οποίος είναι και γυναικολόγος, οπότε στην ουσία είναι σαν να έχεις δύο, έχεις και τον πατέρα και τον γιο. Και νιώθω περισσότερη ασφάλεια, που έχω και τον νέο, που πιστεύω ότι έχει περισσότερες αντοχές. Και έχω και τον παλιό, που έχει την εμπειρία. Και η τελευταία ερώτηση είναι τώρα με την εγκυμοσύνη, αν η καθημερινότητά σου είναι η ίδια. Δεν το απάντησε αυτό. Όχι, νομίζω. Όχι, λοιπόν. Η καθημερινότητά μου δεν είναι η ίδια, είναι εντελώς διαφορετική. Πραγματικά δεν είμαι σχεδόν καθόλου λειτουργική, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Τώρα κάθισα να γυρίσω ένα βίντεο χωρίς καν φώτα, τα φώτα είναι και γυρισμένα. Είμαι με το φυσικό φως που έρχεται έξω από το παράθυρο και τη λάμπα που έχω, μια μεγάλη λάμπα εδώ στο δωμάτιο. Δεν μπορώ να μπω καν στη διαδικασία να πάρω τα φώτα, να τα στήσω, να δω στην κάμερα πώς φαίνομαι, αν φαίνομαι φωτεινή ή όχι. Οπότε μέχρι σίγουρα να γεννήσω θα με βλέπετε, ίσως μπορεί την από εδώ μου την πλευρά πιο σκοτεινή. Αλλά ειλικρινά δεν είμαι πάρα πολύ λειτουργική. Κουράζομαι πάρα πολύ εύκολα, λαχανιάζω πάρα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι ήμουν ένας άνθρωπος που ξύπνησε το πρωί, τρώγεται το στάκι του, τους χυμούς του, ίσως κάποιο αυγό βραστό. Μετά έκανα τις δουλειές μου μαζί με το σπίτι, θα πήγαινα στα event, θα γύρναγα βίντεο, θα έκανα την επεξεργασία. Πολύ δύσκολα γίνονται όλα αυτά. Πλέον τρώω μόνο φρυγανιά με βούτυρο και μέλι. Με το ζόρι κανένα χυμό, κάποιο τσάι κρύο. Γιατί πλέον το στομάχι μου έχει αλλάξει πάρα πολύ, γενικότερα έχει αλλάξει ο οργανισμός μου πάρα πολύ. Εντελώς διαφορετική, έχει αρχίσει τώρα και αλλάζει και το σώμα μου, γιατί έχει αρχίσει η κοιλιά μου και μεγαλώνει και κοιτάζω το σώμα μου στον καθρέφτη και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο πώς γίνεται τα χεράκια μου και τα ποδαράκια μου να είναι έτσι και η κοιλιά μου να φουσκώνει. Γενικότερα με τις δουλειές του σπιτιού δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, υπάρχουν δουλειές τις οποίες δεν μπορώ να κάνω. Δεν ξέρω αν θυμάστε που σας έλεγα ότι η αγαπημένη μου δουλειά στο σπίτι είναι το σφουγγάρισμα. Δεν μπορώ πλέον να διανοηθώ να σφουγγαρίσω επειδή έχω τους πόνους που σας είχα πει. Αυτή η κίνηση με πεθαίνει, οπότε ούτε να σκουπίσω μπορώ, ούτε να σφουγγαρίσω.
μπορώ να κάνω κάποια βασικά πράγματα, να βάλω ένα πιντήριο, να ξεσκονίσω, αυτά τα βασικά πράγματα μπορώ να τα κάνω, αλλά για τα υπόλοιπα χρειάζομαι βοήθεια. Και είναι τρεις δουλειές τις οποίες δεν τις έχω κάνει καθόλου από τότε που έμαθα ότι είμαι γης, δηλαδή σιδέρωμα, σκούπισμα και σφουγγάρισμα, που μου στοιχίζει πάρα πολύ που δεν μπορώ να σφουγγαρίσω και να ασχοληθώ με νερά, να βγω στον μπαλκόνι να πλύνω τα αγαπημένες μου δουλειές. Αυτά πλέον δεν γίνονται, δυστυχώς δεν μπορώ να τα κάνω, αλλά δεν πειράζει, μείνανε σχεδόν 4 μήνες, θα κάνω υπομονή και σιγά σιγά θα γίνει και αυτά. Αυτές ήταν οι δικές σας ερωτήσεις πάνω κάτω που μου κάνατε πιο πολύ. Ελπίζω να σας κάλυψα τα περισσότερα. Θα σας κάνω, όπως σας είπα, λογικά μέσα στον Οκτώβριο θα σας κάνω και ένα βίντεο με το πώς ήταν το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, για να ξέρετε πώς πάνε τα πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου στέλνετε μηνύματα, ειδικά πάρα πολλές μανούλες ή μέλουσες μανούλες, και με συμβουλεύετε ή μου λέτε τις δικές σας εμπειρίες. Πραγματικά με χαροποιεί πάρα πολύ που λαμβάνω τα μηνύματά σας. Δεν κουράζομαι καθόλου γιατί μου στέλνετε σε ζάλισσα, Μαρινέλη, το ξέρω. Δεν με ζαλίζετε καθόλου. Τρελαίνομαι να ακούω για τέτοια θέματα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και όπως είπαμε, μπεμπάκος έρχεται, ένας μπέμπις θα μας έρθει. Θέλω να δω πάρα πολύ πώς θα είμαι με ένα αγοράκι. Η αλήθεια είναι πως τα έχω συνηθίσει κιόλας, γιατί η αδερφή μου κάτω που τα βλέπω κάθε μέρα τα παιδιά είναι και τα δύο αγόρια, οπότε έχω συνηθίσει στο μάτι μου να βλέπω αγοράκι, οπότε νομίζω ότι θα το πάρω λίγο καλύτερα. Έχω ξεσυνηθίσει να κρατάω μωρό σίγουρα, γιατί ήρθε μια φίλη μου η οποία έχει γέννησε τον Ιούνιο που μας πέρασε, Ιούλιο νομίζω, γιατί είναι 2 μήνες το μωρό της τώρα και δεν μπορούσα να κρατήσω το μωρό, είναι μπαμπάτσικο μωρό, είναι μωρό γεροδεμένο, δεν μπορούσα να το κρατήσω, οπότε εντάξει. Στην αρχή, λίγο να δούμε πώς θα γίνει. Θα τα καταφέρω, μωρέ, εντάξει, όλες τα καταφέρνουν. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και περιμένω τα μηνύματά σας από κάτω. Θα σας δω πάλι στο επόμενο που ελπίζω να είναι σύντομα. Μέχρι τότε σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.